ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας για την καμπάνια που έκανε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη συγκέντρωση πρώτων ειδών ανάγκης για τους απεργούς στη Μαλαματίνα. Δεν πάει πολύ καιρός που οι νέοι ιδιοκτήτες της εταιρείας Μαλαματίνα, της ευρύτερης οικογένειας Κρομιδά και Σκρέκα, Σκρέκα του Υπουργού Ενέργειας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, διατυμπάνιζαν στα τοπικά μέσα της Θεσσαλονίκης για τα μεγαλόπνοα σχέδιά τους. Εδώ και 4 μήνες το Σωματείο Εργαζομένων της Συνομπειίας Μαλαματίνα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει την απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στην εκδικητική απόλυση των συναδέλφων τους και παράλληλα διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όλο αυτό το διάστημα οι απεργοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με την εργοδοτική αυθαιρεσία αλλά και την κρατική καταστολή μέσω των άγρων επιθέσεων από τα ΜΑΤ. Μία τέτοια σκληρή και μακρόχρονη αντιπαράθεση χρειάζεται τη συμπαράσταση, τη στήριξη και την αλληλεγγύη όλων μας. Άλλωστε αυτή η διαμάχη είναι ανισοβαρής από την πλευρά των απεργών, των μελών του Σωματείου και πράγματι βρίσκονται αυτή τη χρονική στιγμή στο φάσμα της επιβίωσης. Εξού και η συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης για αυτούς. Αύριο, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, θα εκδικαστούν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οι προσφυγές κατά των απολύσεων των συνδικαλιστικών στελεχών κατά των ιδιοκτητών της εταιρείας. Και τη Δευτέρα θα εκδικαστεί για την παράνομη πρόσληψη που έχει γίνει από την εταιρεία 7 εργαζομένων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας απεργοσπαστικός μηχανισμός. Η νέα διεύθυνση της εταιρείας της Συνομπειίας Μαλαματίνα με τις διασυνδέσεις με την κυβέρνηση Μητσοτάκη επιθυμεί να ακολουθήσει μια παλαιοκομματική πρακτική στους χώρους εργασίας. Η αλληλεγγύη για όλους είναι μια συλλογικότητα η οποία σε πανελλαδικό επίπεδο προσπαθεί να συντονίζει δράσεις αλληλεγγύης και διάφορες κινηματικές δράσεις. Όπως πιθανόν να ξέρετε, τον Μάρτιο του 2022 είχαμε οργανώσει τη μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στην Αθήνα. Κάθε χρόνο αφιερώνουμε, έτσι κάνουμε μια καμπάνια αυτή την περίοδο των γιορτών γύρω από μια θεματική. Πέρυσι είχαμε κάνει για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας, πρόπερση για τους ανθρώπους του πολιτισμού που δέχονται τις επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού, την επιδημιολογική κρίση. Φέτος αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την καμπάνια μας στους απεργούς της Ινοπίας Μαλαματίνας στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι και η κυρία Μαρινάκου ήταν πάρα πολύ σαφής και εκτεταμένα έδωσε μια εικόνα. Για μας πρώτα και κύρια η αλληλεγγύη είναι ένα όπλο των πιο αδυνάμων ανθρώπων να αντισταθούν σε αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός, ανισότητες, φτώχεια, πόλεμος κτλ. Όντως έχουμε έναν μακροχρόνιο αγώνα στη Θεσσαλονίκη, έναν άνισο αγώνα ο οποίος δίνεται με όρους και σωματικής βίας αλλά και βέβαια βίας η οποία είναι απακόλουθο της μακρόχρονης αδυναμίας των απεργών να ανταπεξέλθουν στα προστοζήν, στα βιοποριστικά τους καθήκοντα. Θέλω να σας πω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτή η καμπάνια, η οποία είχε σαν στόχο και να μαζέψουν κάποια είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και κάποια χρήματα τα οποία πολύ σύντομα θα παραδοθούν στους απεργούς. Πώς ήταν η ποσότητα την οποία μεταφέρθηκε ή έχει ξεκινήσει από χθες και μεταφέρεται στην Θεσσαλονίκη? Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουμε τα πράγματα. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι έχει μαζευτεί ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, αρκετών χιλιάδων ευρώ. Και έχουν μαζευτεί κάποια πρώτα είδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αλληλεγγύη για όλους ενισχύει αυτόν τον αγώνα. Ναι, έχουμε,
πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουμε να δώσει ένα σεβαστό έτσι ποσό αρκετών χιλιάδων και έχουμε στείλει πολλά πράγματα, αλλά και άλλες δομές αλληλεγγύης, άλλες οργανώσεις αλληλεγγύης, όπως και το σύσσωμο με το εργατικό κίνημα είναι αλληλεγγύος σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση. Θα συνεχίσετε να στέλνετε για τον ίδιο σκοπό στην ίδια εταιρεία ή έχετε και δράσεις και για άλλες εταιρείες όπου υπάρχουν τέτοια παρόμοια θέματα? Κοιτάξτε, εμείς πιάνουμε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων και δράση και τέτοιου είδους εργατικές κινητοποίησεις, αλλά έχουμε σταθεί πολλές φορές δίπλα και σε άλλες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες έχουν την ανάγκη της αλληλεγγύης μας. Να αναφέρω ενδεικτικά και τους πρόσφυγες στη Μόρια και τους πυροπαθείς της Εύβοιας, αλλά και εδώ και της Γορτινίας. Είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Πρόσφατα στείλαμε μια μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες της Ουκρανίας μαζί με τους γιατρούς του κόσμου, γύρω στους 10 τόνους από είδη πρώτης ανάγκης. Προσπαθούμε να είμαστε σε όλα τα μέτωπα, όχι με όρους φιλανθρωπίας, αλλά με όρους αλληλεγγύης, με όρους έμπρακτης συμπαράστασης, να είμαστε δίπλα σε όλα τα μέτωπα εκεί που οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Σήμερα τη χάνει να συνεδριάζει το Σώμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ακριβώς για αυτά που αναφέρεται, για τον προγραμματισμό δράσεων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, μεταξύ των οποίων είναι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, μια θυμοτυπική εκδήλωση που λαμβάνει χώρα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Και το Φεβρουάριο είναι στο πρόγραμμα και αυτό θα συζητήσουμε και σήμερα, θέμα ημερίδας, με το θέμα που θα εισηγηθούμε, που μπορεί να είναι και αυτό ενέργεια περιβάλλον. Θα τα δούμε όμως σήμερα, θα τα αποφασίσει το σύνολο της Νομαρχιακής Επιτροπής και φυσικά θα ενημερωθείτε. Και θα έχουμε και κάτι νεότερο αναφορά τα ψηφοδέλτια σε επίπεδο Αρκαδίας, κάτι νεότερο? Τα ψηφοδέλτια όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Όπως ξέρετε υπάρχει επιτροπή κεντρικά η οποία γίνεται η τελική επιλογή και καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια, το επικρατείας και όλων των νομών. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες αξιολογούνται από την επιτροπή αυτή. Υπάρχει όμως αυτό που είναι πολύ θετικό για μας, μεγάλο ενδιαφέρον και υποψηφιότητα από το νομό Αρκαδίας και αυτό είναι πολύ θετικό.